Ζώης Ευσταθίου, λοιπόν. Λίγα λόγια για αυτή την εταιρεία. Η εταιρεία Ζώης Ευσταθίου είναι από τις παλαιότερες στον ελληνικό χώρο, στον χώρο του ναυτιλιακού εξοπλισμού και των μηχανών θαλάσσης, με πολλές και γνωστές αντιπροσωπείες, με πρώτη απόλυση βέβαια τη Mercury. Φέτος, σαν πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα, παρουσίασε στην έκθεση την Mercury Racing με υποδύναμη 400 ύπους, όπως επίσης και το νέο ηλεκτρικό κινητήρα της Motor Guide Pinpoint, ιδανικό για τους λάτρεις του ψαρέματος σε συνθήκες ροής. Επίσης, η εταιρεία μας φέτος για μας είναι μια επαιτειακή χρονιά, γιορτάζεται 70 χρόνια από την ίδρυσή της. Είναι μια συγκινησιακά φορτισμένη χρονιά για μας, αλλά το παρελθόν μας δίνει δύναμη να ανταπεξέλθουμε στο βαρύ όνομα που φέρουμε πάνω μας. Η εμπειρία σας από αυτή την έκθεση? Η έκθεση, κατά γνώμη μας, είχε μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Βοήθησε και ο καιρός και ο χώρος και ίσως και η χρονική στιγμή. Ο κόσμος που έρχεται συνήθως είναι γνώση του αντικειμένου και αυτό είναι καλό και θετικό για μας και ευχάριστο και εύκολο. Διψάει για γνώση, διψάει για πληροφόρηση. Ελπίζουμε αυτό να μεταφραστεί και σε δίψα για αγορές και χρήση πραγματικά στη θάλασσα και όχι μόνο στον κατάλογο. Αυτό είναι το ζητούμενο σίγουρα. Υπήρχε όμως ενδιαφέρον και κινητικότητα. Υπήρξε ενδιαφέρον. Από συνεργάτες μάθαμε ότι γίνανε και κάποιες εμπορικές πράξεις, γιατί εμείς σαν εταιρεία μόνο σαν έκθεση κατεβαίνουμε. Και αυτό είναι το θετικό, να μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε ξανά αυτό το κοιμόμενο πάθος του Έλληνα για τη θάλασσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.